Οδύσσια Ραψοδία Λάμδα, στίχος 150, είναι το τέλος της ομιλίας του Τηρεσίου. Όμως δεν έχουμε πει ποιος είναι ο Τηρεσίας. Υπάρχει δηλαδή μυθολογία έξω από την Οδύσσια. Την αναφέρει ο Απολλόδωρος στη βιβλιοθήκη του, βιβλίο τρίτο, 6 είναι 7. 6 κεφάλαιο, 7 χωρίο. Βρισκόταν ανάμεσα στους Θηδαίους ένας μάντης, ο Τηρεσίας, ο γιος του Ευήρους και της νύμφης Χαρικλός, από τη γενιά του Ουδαίου του Σπαρτού, που είχε χάσει το φως του, λέει. Είναι λοιπόν γιος του Ευήρους και της Χαρικλός, πολύ ωραίο όνομα, Χαρικλό. Για την τύφλωση και τη μαντική του λέγονται διάφορες ιστορίες. Άλλοι λένε ότι τον τύφλωσαν οι θεοί γιατί φανέρωσε στους ανθρώπους τα μυστικά τους. Ο Φερεκίδης λέει ότι τυφλώθηκε από την Αθηνά, γιατί η Χαρικλό ήταν αγαπητή στην Αθηνά και ο Τηρεσίας είδε τη θεά ολόγυμνη και εκείνη σκέπασε με τα χέρια της τα μάτια του και τον έκανε τυφλό. Και όταν η Χαρικλό την παρακάλεσε να του ξαναδώσει το φως του, εκείνη δεν μπορούσε να το πράξει αυτό. Του καθάρισε όμως τα αυτιά και τον έκανε ικανό να διακρίνει και να ερμηνεύει όλες τις λαλιές, τις φωνές των πουλιών και του χάρισε ένα ραβδί από κρανιά με το οποίο βάδιζε όπως αυτοί που έχουν το φως τους. Τι λέει τώρα? Αυτή την ίδια ιστορία τη λέει ο Καλλίμαχος. Ο Καλλίμαχος είναι ένας φιλόλογος που φίτησε στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας την εποχή του 2ου και του 3ου Πτολεμαίου. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο ύμνο στην Αθηνά που λέγεται «Η Σλουτρά της Παλάδας», της Παλάδος. Στίχος 305 με 240, συγγνώμη, είναι ο στίχος 100, λέει, για την ίδια ιστορία ότι η Αθηνά τύφλωσε τον Τηρεσία και η Χαρικλό διαμαρτυρήθηκε και λέει η Αθηνά, μην διαμαρτύρεσαι, λέει, μην νομίζεις ότι εγώ ήθελα να του κάνω κακό στο γιο σου, λέει. Αυτά, λέει, η Αθηνά δεν χαίρεται να παίρνει το φως των ανθρώπων. Αυτά, λέει, τα ρυθμίζουν κρόνιοι νόμοι, λέει στο στίχο 100. Κρόνιοι δω δε λέγονται νόμοι. Δηλαδή, είδε αυτός γυμνή την Αθηνά. Ο Τηρεσίας είδε γυμνή την Αθηνά. Τι σημαίνει? Είδε γυμνή τη διάνοια. Δηλαδή, έχει πάψει να υφίσταται η όρασή του με την τυπική έννοια που έχει ο άνθρωπος. Βλέπει πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε εμείς. Μπορεί να δει κάτι παραπάνω από μας. Με την έννοια του γνωρίζει. Ναι. Γι' αυτό και ο Σοφοκλής τον παρουσιάζει έτσι στον Ειδίποδα Τύρανο. Ο Ειδίπος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παρόλο που βλέπει, δεν γνωρίζει. Ενώ ο Τηρεσίας, ενώ είναι τυφλός, βλέπει, γνωρίζει. Ο Ισίωδος, λέει πάλι, συνεχίζει ο Απολλόδωρος, ο Ισίωδος λέει ότι αντίκρισε στην Κυλλήνη δύο φίδια που ζευγάρωναν και επειδή τα τραυμάτισε έγινε από άνδρας γυναίκα. Αλλά όταν ξαναείδε τα ίδια φίδια να ζευγαρώνουν και πάλι ξαναέγινε άνδρας. Γι' αυτό όταν η Ήρα και ο Ζεύς αμφισβητούσαν ποιοι ειδονίζονται περισσότερο κατά τη συνουσία, οι άνδρες ή οι γυναίκες, κατέφυγαν σε αυτόν για μια έγκαιρη απάντηση. Και εκείνος είπε ότι αν υπολογίσουμε 10 δέκατα την ειδονή της συνουσίας, το 1 απολαμβάνουν οι άνδρες και τα 9 οι γυναίκες. Γι' αυτό, λέει, η Ήρα τον τύφλωσε, όμως ο Ζεύς του χάρισε τη μαντική. Τώρα, ο Τηρεσίας έζησε ως τα βαθιά γεράματα και οι Θηβαίοι πήγαιναν και τον συμβουλεύονταν. Πέθανε πώς? Πέθανε κατά τη διάρκεια της, μάλλον μετά τη λήξη της, αν θυμάστε την ιστορία εκείνη με την άλωση της Θήβας, από τους 7 επιθήβες, την ιστορία που λέει ο Σοφοκλής. Όταν λοιπόν ήρθαν αυτοί από το Άργος και περικύκλωσαν, πώς λέγεται αυτό, τη Θήβα, πολιόρκησαν τη Θήβα, ο Τηρεσίας, επειδή δεν υπήρχε μέλλον, πώς λέγεται αυτό, δεν πρόκειτο θα την καταλάμβαναν αργά ή γρήγορα, πήρε λοιπόν τα γυναικόπαιδα ο Τηρεσίας, τα οδήγησε έξω από τη Θήβα και φτάσαν κάπου στο Τηλφούσιον όρος και εκεί υπάρχει μια τηλφούσα κρίνη και ερχόντουσαν, λέει, από την οδηπορία και ήπιε αυτό το κρύο νερό της πηγής και δεν άντεξε και πέθανε. Έτσι λέει ο μύθος. Αυτό μπορεί να είναι συμβολικό, μπορεί να σημαίνει κάτι.
Τώρα, αυτή την τυλφούσα, η τυλφούσα κρίνη βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Τυλφουσίου, όπου υπήρχε ναός ιερό του Τυλφουσίου Απόλλωνος. Αυτό το βουνό, το όρος, έχασε αργότερα το όνομά του και ονομαζόταν Πέτρα. Το Τυλφούσιον όρος βρισκόταν απέναντι από τη λίμνη Κοπαίδα. Η Κοπαίδα αργότερα αποξηράνθηκε. Ανάμεσα λοιπόν στο Τυλφούσιον όρος και στην Κοπαίδα υπήρχε ένα στενό. Ανάμεσα στην Πέτρα μάλλον και στην Κοπαίδα. Το στενό αυτό πέρασμα έγινε γνωστό στα νεότερα χρόνια από την νικηφόρα σύγκρουση του Δημητρίου Υψηλάντη με τους Τούρκους στις 12 Σεπτεμβρίου του 1829. Οι Τούρκοι λοιπόν είχαν μια συγκεκριμένη πορεία. Επρόκειτο να περάσουν από την Αττική και Βιωτία προς τη Λάρισα από αυτό το στενό. Ο Δημήτρης Υψηλάντης, τιμή και δόξα που αναφέρουμε το όνομά του, ναι, έμαθε ότι από εκεί θα περνούσαν, κατέλαβε τα στενά, με αποτέλεσμα την πλήρη πανολεθρία των Τούρκων, και αυτοί αναγκάστηκαν μετά να κλείσουν μια συμφωνία, με μια συνθήκη με τον Υψηλάντη, σύμφωνα με την οποία αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τη Λαμία. Δηλαδή ήταν επιτυχής αυτή η σύγκρουση. Αυτή λοιπόν την Τυλφούσα κρίνη την αναφέρει ο Στράβων. Και αναφέρει εκεί ότι επειδή πέθανε πίνοντας το νερό της, εκεί βρισκόταν και το τάφος του Τηρεσίου. Όπως βλέπετε, η πατρίδα μας είναι θεοβάδιστη. Τη βάδισε, υπήρχε ιερό του Απόλλωνας, τη βάδισε ο Τηρεσίας, τη βάδισε ο Υψηλάντης. Τα χώματά μας είναι ιερά. Είναι ποτισμένα με το αίμα των ηρώων μας. Έχουμε μεγάλη ευθύνη. Ναι. Ας συνεχίσουμε λοιπόν την Οδύσσια, εκεί όπου εμφανίζεται η μητέρα. 151 στίχος. Και εγώ, λέει, έμεινα έμπεδος, δηλαδή σταθερός σε εκείνο το σημείο, ώσπου η μητέρα ήρθε και ήπιε αίμα σκοτεινό. Και αμέσως με γνώρισε, λέει, και ολοφυρωμένη έπεπτερόντα προσίβδα, είπε λόγια φτερωτά. Αυτό το ολοφυρωμένη είναι πολύ ωραία λέξη. Ολοφύρωμε σημαίνει, το μέγατο λεξικό λέει, παρά το όλος φύρινε αυτόν. Φύρο σημαίνει αναμειγνύω. Δηλαδή, ταράζεται όλος ο εαυτός όταν ολοφύρεσαι. Τη λέξη τη λέμε στο φύρδιν μίγδιν λέμε. Δηλαδή είναι αναμειγμένα όλα τα πράγματα. Τη λέμε στη λέξη φύραμα. Ήρθε λοιπόν ολοφυρωμένη και τι λέει. Μιλάει τώρα η Αντίκλεια, η μητέρα του Οδυσσέως. Λέει, τέκνο μου, πώς ήλθες υποζώφων σκοτεινών ενώ ζωντανός είσαι. Χαλεπών αυτά οι ζωντανοί να βλέπουν. Είναι δύσκολο, λέει, να το βλέπουν οι ζωντανοί, γιατί ανάμεσα μεγάλη ποταμή και δεινά ρήθρα. Ρήθρον είναι η πλαγιά του ποταμού, το μέρος όπου ρέει ο ποταμός. Ο ωκεανός πρώτα, που είναι αδύνατο να περάσεις, όντας πεζός, αν κάποιος δεν έχει καλόφτιαχτη νία. Δεν υπάρχει δηλαδή δυνατότης διάπλου. Μη τώρα από την Τρία περιπλανόμενος εδώ έφτασες με νία, με καράβι δηλαδή και εταίρους, μετά από πολύ χρόνο. Ούτε ήλθες στην Ιθάκη, ούτε είδες τα Μέγαρα τη γυναίκα. Έτσι είπε και εγώ πάλι απαντώντας προσείπα. Μητέρα μου, χρία με κατέβασε στον Άδη. Από την ψυχήλη χρησμό να πάρω του Θηβαίου Τηρεσίου. Χρυσόμενον, ψυχή χρυσόμενον Θηβαίου Τηρεσίου. Χράω είναι το ρήμα, χρύσομε κάνει στο μέλλοντα. Γι' αυτό από εδώ βγαίνει ο χρησμός. Γιατί κοντά δεν ήρθα στην Αχαιίδα, ούτε στη δική μου γη επέβη, αλλά διαρκώς περιπλανώμαι έχοντας λύπη από τότε που κατά πρώτον επόμουν ακολουθούσα τον θεϊκό Αγαμέμνονα, στο ήλιο με τα καλά πουλάρια, εύπολον, λέει το ήλιο, το ονομάζει, τους Τρώες να μάχομαι, αλλά εμπρός, τούτο είπε μου και αληθινά κατάλεξε. Ποιος την καρδιά σου δάμασε οδυνηρός θάνατος, τανιλεγής, που τανίζεται το άλγος, αυτό θα πει τανιλεγής. Ή μακρανόσος, δολιχή νούσος, μακρά, δολιχός είναι ο μακρύς, δολιχός. Ή μακρανόσος, λέει, ή το ξέφτρα Άρτεμις με τα μαλακά της Βέλη ήρθε και σε σκότωσε.
Είναι μια ερώτηση όπως τα δημοτικά τραγούδια. Μήπως ποιος ο δυνηρός θάνατος πύρηλη δάμασε την καρδιά σου? Ή νόσος, ή Άρτεμις, ή κάτι άλλο. Τι σε σκότωσε? Θα το δούμε την απάντηση παρακάτω. Πες μου για τον πατέρα και το γιο που εγκατέλειψα, και αν σε εκείνους είναι η βασιλεία μου, ή κάποιος ήδη άλλος άνδρας την έχει, και εγώ λένε δεν θα γυρίσω. Υπέ μου της νόμιμης σύγκητης βουλή και νου, μένει με το παιδί και έμπεδα πάντα φυλάσει, ή κάποιος ήδη την πήρε τον Αχαιών ο Άριστος? Δηλαδή ρωτάει, δεν στον κάτω κόσμο παίρνει και δίνει πληροφορίες ο άλλος? Τι συμβαίνει εδώ, τι γίνεται? Γι' αυτό υπήρχαν τα νοικιομαντία. Τα νοικιομαντία, γι' αυτό κατεβαίνεις δηλαδή στα νοικιομαντία. Έτσι είπα και αμέσως απάντησε η σεβασμία μητέρα. Και εδώ του λέει τα νέα της Ιθάκης, που αυτός δεν τα γνωρίζει. Νέα είναι γι' αυτόν, αλλά είναι τα τελευταία, τα πιο πρόσφατα, πιο πρόσφατες ειδήσεις. Και λίαν πάρα πολύ εκείνη μένει με λυπημένη την καρδιά, μιλάει για την Πινελόπη, στα μέγαρά της, και θλιβερές πάντα της φθήνουν οι νύχτες και οι μέρες, δάκρυ χύνοντας. Τη βασιλεία σου κανείς δεν έχει, απαντάει σε όλα τα ερωτήματά του, αλλά αμέριμνος ο τηλέμαχος τα τεμένη νέμεται. Και σε τραπέζια εισάξια είναι συνδετημών, όπως ταιριάζει σε έξοχο άντρα να ετοιμάζουν, γιατί οι πάντες τον καλούν. Ο πατέρας σου αυτού μένει, εκεί δηλαδή, σε αγρό, στην πόλη δεν κατέρχεται. Δεν έχει αυτό στρωμνές, κρεβάτια και χλένες και στροσίδια, ρίγια, σιγαλόεντα, στραφτερά, αλλά τον χειμώνα καθεύδει εκεί όπου οι δούλες και οι δούλες τον οίκο, στη στάχτη κοντά του πυρός, και κακά ρούχα στο σώμα φέρνει. Από τη στεναχώρια του, γιατί ο Οδυσσέας λείπει, εκείνος ζει ικτρή ζωή. Ναι, έπειτα σαν έλθει το θέρος και το θαλερό φθινόπωρο, παντού σε βουνό πλαγιά η νόφητη, ναι, αλοήσινο πέδιο λέει, σε φύλλα πεσμένα χαμηλές φτιάχνει στρωμνές, κοιμάται κατάχαμα πάνω στα φύλλα. Εκεί κοίται αυτός όλο άγχος, και μέσα στις φρένες πένθος τεριεύει, τον όστο σου ποθώντας, την επιστροφή σου δηλαδή, και χαλεπό γύρας του έρχεται. Γιατί έτσι κι εγώ χάθηκα και σε θάνατον έπεσα. Και τώρα είναι την απάντηση που έγινε η ερώτηση παραπάνω. Ούτε εμένα στα μέγαρα η τοξεύτρια η οχέρα Άρτεμις με τα μαλακά της βέλη ήρθε και με σκότωσε. Ούτε κάποια νόσος επήλθε που πάρα πολύ με έλυσε στη γερή από τα μέλη παίρνοντας την ψυχή. Αλλά εμένα ο πόθος σου και η έγνοια σου φέδι με Οδυσσέα, λαμπρέ Οδυσσέα, και η φιλοφροσύνη σου τη γλυκιά ψυχή μου πήρε. Έτσι είπε, και εγώ ήθελα στη σκέψη μου της μητέρας την ψυχή να πιάσω της πεθαμένης, της κατατεθνιής. Τρεις φορές όρμησα καθώς να την πιάσω επιθυμούσα, και τρεις από τα χέρια μου σκιά όμοια ή και όνειρο πέταξε. Το ίδιο συμβαίνει στο ψι 99 της Ιλιάδος, όπου ο Αχιλλές προσπαθεί να πιάσει την ψυχή του Πατρόκλου που έρχεται στο όνειρό του, και απλώνει τα χέρια και πιάνει τον αέρα, δεν μπορεί. Και άγχος οξύ μου έγινε στην καρδιά περισσότερο, και μιλώντας έπιπτε ρωτά προσείπα, «Μητέρα μου, γιατί δεν μένεις να σε πιάσω που θέλω να αγκαλιαστούμε με τα χέρια έστω και στον Άδη, και αφότεροι των Γριερών να χαρούμε εγώ? Ή μήπως το είδωλο τούτο η τρομερή Περσεφόνη κίνησε, ώστε έτι μάλλον ακόμη περισσότερο οδυρώμενος να στενάζω?» Έτσι είπα και αμέσως απάντησε η σεβασμία μητέρα, «Όχου μου τέκνον εμών, περί πάντων κάμωρε φωτών, είσαι λέει ο κακόμοιρος των ανδρών, πιο πάνω από όλους τους άνδρες είσαι κακόμοιρος, ούτε εσένα η Περσεφόνη του διώσει τη γατέρα εξαπατά. Αλλά αυτή η τύχη είναι των βρωτών όταν πεθάνουν».